Έφυγα, παιδιά, από το Βορρά. Βάλε Γιώργη, βάλε Γιώργη, έτσι, μπράβο. Έτσι θα λέτε, βάλε Γιώργη. Να δω Μπετό όμως. Σε βλέπω, Μπετό να δω, Μπετό. Είσαι ωραίος. Ζήτω η τρέλα. Σαν και εμένα δικαστή όλη τους. Πω, 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 πω. Να είναι καλά τα παλικάρια του Βαγενά. Έτσι. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Κρύωμα, σκαλοσιά, πυλώνας. Εδώ έχουμε ξυλία. Αερομεταφερόμενη. Δανειάστηκε. Και πηγαίνει εκεί που πρέπει να πάει. Ειδικά στο τομέα 4. Έτσι. Η λήψη γίνεται, παιδιά, από βόρεια ανατολικά. Εξακολουθώ τομέα 3. Βάζουμε και σε αυτή την κολόνα κοντά στον πυλώνα μπετόν. Θα είμαστε κύριοι. Θα σηκώσω λίγο το τρίποδα να δούμε την προσγείωση της δάνας με τα ξύλα στο τομέα 4, εκεί που θα γίνουν έτσι τα γραφεία της ΠΑΕ. Να και ένα πλάνο από εδώ με τις σκάλες, τις κούκλες, 7 σκάλες. Ωραία. Για άλλη μια φορά θα επαναλάβω, παιδιά, γράφετε λέξη ενδιαφέρομαι σε κάθε μου βίντεο για να μπείτε στην εκκλήρωση για το ρουχισμό της Καπέλη, χορηγία της Καπέλη, έτσι, χορηγή Καπέλη, χωρίς να δίνει ούτε στήλο σε μένα, ούτε στήλο. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι 10 βλάκες που τα αφισβητούν. Αλλά ευτυχώς οι καταστηματάρχες, τόσο τη διαφημίζω και την Καπέλη όσο και την Βυζαντινή γωνιά, δεν μου έχουν δώσει δραχμή τσακιστή. Έτσι. Και είμαι κύριος, ήσυχος, μόρτος και ωραίος. Κάποιοι άλλοι δεν είναι όμως. Εδώ ασταχώνω. Λοιπόν, μετά και με αυτά, παιδιά, συνεχίζω περιπατά. Έχει να φτάσω. Α, κάτσε. Θα βγει το παιδό τώρα. Κάτσε λίγο να το δούμε. Τραγουδιστά το λες. Είσαι ωραίος, άσε. Έχεις ξεφύγει, μπροστά είσαι. Θα ρίξεις και τις άλλες. Είσαι γίγαντας. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, συνεχίζω περιπατητά, θα δείξουμε όλη την Αγιαστοφιά από τα ανατολικά, θα δείξουμε ανατολικούς και δυτικούς τομείς, ανάμεσα εδώ στις διακλαδώσεις των Πεύκων, κάτω βλέπουμε εκεί τον το γερανό, το κόκκινο. Πού το εκείνε, ρε. Εδώ που ρίχνει μπετόν στον βόρειο, στον νότιο δυτικό πυλώνα. Να δούμε τώρα πως θα βγει η σωλήνας με τον μπετόν. Σιροδέρτης στο μέα 3. Πάμε παρακάτω, παιδιά. Πάμε εδώ. Να δούμε την πρέσα που σκληρώνει το 3. Αυτή εδώ η κόκκινη. Απέναντι το μέσο 5. Στα κάτω. Εδώ με την μπούκα. Το 2. Από πίσω μεριά. Εδώ που θα γίνουν τα ασανσέρ, στα φουλεπίσημα, τα είδατε χτες, παιδιά, όποιος δεν είδε τα φουλεπίσημα χτες, αναλυτικά, τι και πώς. Θα δείξουμε απέναντι πάλι εδώ τον επικό τομέα 7, φτου φτου του.
Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Και θα συνεχίσω, παιδιά, μέχρι να φτάσω στο τομέα των 12, όπου θα πάρουμε τις εργασίες χειροθέτησής του. Ακούτε την πρέσα, τσουφ τσουφ τσουφ, συνέχεια, είναι η λευκή η πρέσα. Δεν ξέρω τώρα αν κλείνει. Πήγαμε εδώ πέρα στη σαβάνα. Που Παναγία μου. Πάμε στο μονοματάκι. Μια 12. Τομέας 11, πολιτεία του 11. Όλα θα τα δούμε τώρα. Εδώ δίνουνε και ενώνουνε τις δύο κολόνες. Στο βορεινό τμήμα του τομέα, που γειτνιάζει με τον τομέα των 12. Να δείξουμε τι και πώς. Άρα κάνουμε κι άλλο διαμέρισμα εδώ. Διαμερισματάρες εκεί κάτω. Η ώρα είναι περασμένες 4:20. Δεν ξέρω αν τα μαζεύουν τα μαστόρια τώρα, δηλαδή οι καλοπατζίδες αυτοί εδώ, γιατί αυτοί εδώ που είναι στα σίδερα είναι οι σιδεράδες του κότσιρα. Οι καλοπατζίδες με τα κίτρινα δεν ξέρω αν ετοιμάζονται για σχολάσμα. Πάμε να δείξουμε εδώ πέρα, παιδιά, που σας είπα Τετάρτη σχηροθετείτε. Τετάρτη έχουμε σχηροθέτηση του πυλώνα του πρώτου τμήματος. Δεν μας επηρεάζουν οι σωλήνες, οι 9 σωλήνες. Αυτές θα βγουν σταδιακά αφού πέσει το πρώτο μπετόν στην αρχή του πυλώνα. Βλέπετε πως έχουν στηθεί οι τένοντες και τα θυλάκια αυτών. 64 ξεκινάνε από κάτω, 8 φτάνουν πάνω και περισσεύουν γύρω στο 70-80 πόντι και τα κόβουν στο τέλος τους τένοντες, να αφήσουν 20 πόντους, έτσι να πακτωθεί το τελευταίο 20άρικο με πετών στο τέλος της διαδικασίας. Εδώ έχουμε αποχωρήσεις αυτοκινήτων. Ο πυλώνας εκεί, ο οποίος σκυροθετείται. Χαμός. Εδώ κάθετες μικρές κολόνες, εδώ κολονάρες, κολονάρες, κολονάρες. Αυτά είπαμε, παιδιά, θα φύγουνε. Τα λέω και τα ξαναλέω, γιατί δεν είμαι, είστε υποχρεωμένοι να βλέπετε κάθε μέρα τα βίντεο μου. Τα τριγωνάκια αυτά, τα υποστηρίγματα, έτσι, τα αντιστηρίγματα, καθώς θα βγουν οι 9 σωλήνες, τα αντιστηρίγματα αυτά εδώ, κάτω τα τρίγωνα, θα σπάσουν, έτσι, το πετούν θα σπάσει. Λοιπόν, αυτά και με αυτά, παιδιά, κλείνω το τρίτο μου παρτάκι, Αθηνά και Σοφιά. Ώρα να κάνω το τέταρτο με όλο το γήπεδο, τομέα-τομέα και θύρα-θύρα. Ζήτω για εκαδέλφια, ενότητα, υγεία και αγάπη. Το μαγαζί που πρέπει να επισκεφτεί κάθε εξής, Βυζαντινή γωνιά. Φωτογραφίες και μπλούζες ποδοσφαιριστών της ΑΕΚΑΡΑΣ από τη δεκαετία του 60 και μετά. Αυτό είναι το μαγαζί της Βυζαντινής γωνιάς, το κάτω, θα δείξω. Εγγραφέστε κουδουνάκι στο Black Horse της ΑΕΚ. Έτσι, μπράβο! Στο Black Horse της ΑΕΚ!